Μάλιστα. Υπήρχε μία δέσμευση από το 12 για το χρέος. Αυτή είναι η δέσμευση. Δεν υπάρχει τώρα κούρεμα. Ναι, πιστεύω, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Εσείς λέγατε πάντως φουγγέτη διάλυση. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και εσάς έτσι σας λένε τώρα. Αλλά για να ξέρουμε πότε διεκδίκησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πότε διεκδίκησε με ουσιαστικούς όρους το χρέος. Η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτή τη δέσμευση και εσείς αφού κομμάτε γραπτώσε την υλοποίησή της, πότε τη διεκδίκησε. Όταν η ίδια αξιολόγηση δεν άνοιγε το ζήτημα του χρέους, κατ' εντολή του κυρίου Σόιμπλε. Θα είχε τελειώσει. Αφήστε τα τώρα αυτά. Τώρα έχετε την ίδια δέσμευση και εσείς θα μας λέτε. Τι μας λέτε. Τον κύριο Λαντ τον ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Τους Ευρωπαίους ηγέτες, τα ευρωπαϊκά δημοσιεύματα τα διαβάζετε, τα οποία μιλούν για αναδιάρθρωση του χρέους. Την οποία εσείς θα νιώσατε, γιατί θεωρούσατε ότι είναι αιτία πολέμου με τους δανειστές. Κοιτάξτε τον κόσμο και εξηγήστε του ότι ό,τι και να γίνει για το χρέος, αυτά τα οποία περνάει τώρα, η ύφεση, τα 6,5 δις μέτρα, δεν φεύγουν από το τραπέζι. Αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μας σε 5-6 χρόνια από τώρα. Εσείς τους λένε ότι θα διαγραφεί τώρα. Η αναδιάρθρωση του χρέους πάντως θα ελαφρύνει κατά πολύ, πάρα πολύ τη χώρα. Θα αλλάξει το ΦΠΑ, και είναι πολύ δυστυχές, το οποίο μετά από χρόνια αντιλαϊκών πολιτικών που λέγατε ότι θα μειώσουν το χρέος, το χρέος θα αυξήσει. Και τώρα δεν επικροτείται καν αυτά τα επιτέματα της αναδιάρθρωσης. Έχει ζητήσει το λόγο για μισό λεπτά και ο κ. Παπαξόπουλος. Θα πάνε όλα καλά με το χρέος. Παρακαλώ, να οργανωθούμε λίγο.